Καλώς ήρθατε στο νοσοκομείο μας και καλημέρα σε όλους όσους παρευρίσκονται εδώ. Όπως είναι γνωστό, οι νοσηλευτές και οι νοσηλεύτριες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Στο νοσοκομείο μας η πλειοψηφία είναι συμβασιούχοι νοσηλευτές, με τον αριθμό των μόνιμων όλο ένα και να λιγοστεύουν, αλλά οι κυβερνήσεις αρνούνται πεισματικά να υλοποιήσουν το αίτημα για μονιμοποίηση των συμβασιούχων νοσηλευτών που καλύπτουν τις ελλείψεις. Εργαζόμαστε σε συνθήκες υπεραντατικοποίησης, με αλλεπάλληλες βάρδιες, απόγευμα, πρωί, νύχτα, με δεκάδες ή ακόμα και εκατοντάδες χρωστούμενες ώρες ανάπαυσης ή και κανονικής άδειας, χωρίς τα κατάλληλα μέτρα προστασίας της ασφάλειας και της ζωής μας, αλλά οι κυβερνήσεις αρνούνται την ένταξή μας στα βαρέα και ανθυγινά. Σε ένα γυναικοκρατούμενο επάγγελμα, χωρίς να υπάρχουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας της μητέρας και του παιδιού. Με κουτσουρεμένους μισθούς, ενώ η ακρίβεια έξω καλπάζει, με καθυστέρηση των δεδουλευμένων υπεροριών Κυριακής αργίας και νυχτερινών, παρά την καθολική αναγνώριση του Υπουργού Υγείας της υπερπροσπάθειάς μας. Η κατάσταση της αναλογίας νοσηλευτών προς ασθενείς έχει ως εξής. Δύο νοσηλευτές, κυρίως απόγευμα και νύχτα, για 40, 50 και 60 ασθενείς στις κλινικές και ένας νοσηλευτής ανά 4 βαρέα διασωληνωμένους πάσχοντες στις μονάδες εντατικής θεραπείας, όταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ορίζει 2 νοσηλευτές ανά 1 βαρέα πάσχοντα. Εδώ να θυμίσουμε ότι με το πέρας του κορονοϊού η κυβέρνηση έκλεισε 32 κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας, όταν πριν από λίγες ημέρες, στις 21 Πέμπτου, σε μέρα πανελλαδικής απεργίας για την υγεία, υπουργός και υφυπουργός υγείας έρχονταν σαν τους κλέφτες στο νοσοκομείο και ανακοίνωναν με δελτίο τύπου το έργο κατασκευής 32 νέων κλινών, αυτές δηλαδή που πριν από 2 χρόνια έκλεισαν καταδικάζοντας τον ελληνικό λαό. Το λιγότερο θα έπρεπε να ντρέπονται. Εμείς οι νοσηλευτές δώσαμε έναν όρκο να διαφυλάξουμε τα ιερά και τα όσια αυτού του λαού. Δεν κοιτάξαμε κανέναν στα χέρια, δεν βάλαμε τιμοκατάλογο στη ζωή, δεν μπαίνει άλλωστε. Είμαστε άγρυπνοι φρουροί της υγείας του κόσμου, φροντίζοντας οι ασθενείς να επιστρέφουν στους οικείους τους ασφαλείς. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο παλεύουμε μαζί με το σωματείο μας για μια καθολοκληρία δημόσια και δωρεάν υγεία στο ύψος και της επιστήμης και των αναγκών του 21ου αιώνα, απαλλαγμένη από κάθε επιχειρηματική δράση. Σε αυτόν λοιπόν το δρόμο ζητάμε τη στήριξη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για να βρει η υγεία επιτέλους στην υγειά της. Ευχαριστώ πολύ.